Και κύριε, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Νίκου Νουρή, μαζί με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου, θέμα μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Πάμε στις δηλώσεις που γίνονται τώρα ζωντανά. Οι αριθμοί που έχει παραθέσει ο Υπουργός είναι σε τέτοιο επίπεδο που πρέπει να ανησυχήσουν όλους. Είμαστε μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτή τη θέση. Άλλο όμως είναι να σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλο κάποιοι να καταχρούνται, να καταχράνονται αυτού του σεβασμού για να γίνονται οικονομικό βάρος, να θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, να αυξάνεται η εγκληματικότητα και φίλε Υπουργέ να είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος της δημογραφικής αλλίωσης του τόπου μας. Εμείς στηρίζουμε τις ενέργειες της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο ζήτημα. Αφορά όχι μόνο την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη που πρέπει να σταθεί αρρωγός σε χώρες υποδοχής όπως είναι η Κύπρος και όπως πολύ σωστά το έχετε πει πολλές φορές, χρειάζεται η Ευρώπη να κάνει εκ μέρους όλων των κρατών μελών συμφωνία για τον επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών. Αντί 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν 26 διαφορετικές συμφωνίες για να στέλνονται πίσω οι παράτυποι μετανάστες που δεν δικαιούνται ασύλου, είναι καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα να κάνει αυτές τις συμφωνίες. Είχα την ευκαιρία σήμερα να ενημερώσω τον Πρόεδρο και τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Με την συγκεκριμένη επαφή έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών του Υπουργείου Εσωτερικών με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να γίνουν ώστε και να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί με κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, αλλά βεβαίως να γίνουν και κοινωνοί τόσο των προβλημάτων όσο και των τρόπων διαχείρισης που προκρίνονται εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρόσθετα, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και για το θέμα του Ουκρανικού, που επίσης ανάγεται στην σφαίρα του μεταναστευτικού ουσιαστικά, γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με μια συγκεκριμένη κατηγορία προσφύγων και βεβαίως ενός εξόχως ανθρωπιστικού θέματος. Και έχω ενημερώσει ότι μέχρι σήμερα έχουν αιτηθεί 6.000 περίπου Ουκρανοί προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία από όσους έχουν αφιχθεί στη χώρα μας. Και βεβαίως τους τρόπους με τους οποίους η Δημοκρατία παρέχει περίθαλψη και στήριξη στους ανθρώπους αυτούς. Όσον αφορά το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την παράνομη μετανάστευση, αυτό το οποίο ιεραρχείται πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι το γεγονός ότι αφενός μεν αδιάλειπτα συνεχίζουν οι καθημερινές ροές. Ψες είχαμε άλλες 111 ροές από την πράσινη γραμμή, όλους προερχόμενους από τα κατεχόμενα και όλους βεβαίως προερχόμενους από την Τουρκία, η οποία όπως πολλές φορές έχω επαναλάβει, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο αποδεδειγμένα εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και τροφοδοτεί συστηματικά, κυρίως με Αφρικανούς το τελευταίο 8μηνο, την Κυπριακή Δημοκρατία με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο και επιβαλλόμενο ότι θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός των ροών. Έχουμε ανακοινώσει και έχουμε πει τις προθέσεις μας επί τούτου, όπως επίσης και το γεγονός ότι προσπαθούμε με όσα μέσα έχουμε, είτε με τις επιμέρους συμφωνίες, είτε με τους μηχανισμούς μέσω του Frontex, να επιχειρούμε να προχωρούμε σε μια σειρά επιστροφών για να μειώσουμε τον συνολικό αριθμό. Ήδη, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα θέματα των επιστροφών, έχουμε κατορθώσει να επιστρέψουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 890 για φέτος,
παράτυπους μετανάστες, ένας αριθμός που συγκριτικά με το μέγεθος και καταναλογία πληθυσμού θεωρείται πάρα πολύ ψηλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ο αριθμός πόρο απέχει από τις 5.500 σχεδόν νεοαφιχθέντες που αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα πρόσθετο βάρος. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί και όσον αφορά τη διαχείριση και όσον αφορά τον περιορισμό των εισρώων και έχω ζητήσει από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως και από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, την στήριξή τους και στις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, γιατί θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή την δυνατότητά μας. Φίλε Υπουργέ, επειδή έχει αναφερθεί στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, να πω και δημόσια μια πρόταση που έθεσα προς την κυβέρνησή μας, την ίδια θα επαναλάβω και στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Ξέρετε, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες Ουκρανοί πρόσφυγες που φιλοξενούνται και καλά φιλοξενούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Το κόστος είναι περίπου 100 ευρώ το δωμάτιο την ημέρα. Δηλαδή τη βδομάδα είναι γύρω στα 700 ευρώ. Η εισήγησή μου προς τον φίλο Υπουργό Εσωτερικών, και λέω θα την επαναλάβουμε και στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι να βγάλει ένα πρόγραμμα, να μελετήσει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να βγάλει ένα πρόγραμμα που αυτοί να φιλοξενούνται σε κυπριακές οικογένειες. Και αντί τα λεφτά να πηγαίνουν σε κάποια ξενοδοχεία, θα πηγαίνουν και ως οικονομική στήριξη κυπριακών νοικοκυριών. Με πολύ λιγότερο ποσό από τα 700 ευρώ τη βδομάδα που πληρώνει το κράτος προς τα ξενοδοχεία, θα μπορούν αρκετές εκατοντάδες από αυτούς τους Ουκρανούς πρόσφυγες, υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν έξτρα υπνοδωμάτια, έχουν διπλανό βοηθητικό σπίτι, που μπορούν να φιλοξενήσουν τις ουκρανικές οικογένειες, θα είναι πιο ζεστή και η φιλοξενία και θα έχουν και ένα καλό εισόδημα και έμεση οικονομική στήριξη, γιατί δεν θα τους κοστίζει όσα θα παίρνουν από το κράτος, γιατί θα έχουν το έξτρα δωμάτιο, το έξτρα βοηθητικό σπίτι και με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και κυπριακές οικογένειες που έχουν ανάγκη από έξτρα εισόδημα, από την άλλη δίδουμε και φιλοξενία στους Ουκρανούς σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, μία πρόταση ενδιαφέρουσα από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τώρα, κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη για φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων σε οικογένειες εδώ στην Κύπρο με την ανάλογη οικονομική ενίσχυση, μένει να το δούμε. Λοιπόν.